Μέσα στα πλαίσια της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, η Εκκλησία μας τελεί τις ακολουθίες στους ναούς και καλεί τους χριστιανούς να παρακολουθήσουν τις ιερές ακολουθίες, αλλά ταυτόχρονα βγαίνει και στο λαό και οργανώνει εκδηλώσεις έτσι ενθουσιαστικές και χαρούμενες για να χαρεί και να ενθουσιαστεί ο λαός μας. Γι' αυτό απόψε κάνουμε τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση και καλούμε όλους τους Τρυπολιτσώτες να είναι εδώ να χαρούν τα Χριστούγεννα, και αφού ο τίτλος της γιορτής μας είναι «Ευγέτε, μάθε που ο Χριστός γεννιέται». Αυτό λοιπόν θα κάνουμε και εμείς απόψε. Με χαρά θα γιορτάσουμε και θα δώσουμε τη χαρά που φέρνει ο Χριστός από τον ουρανό. Η πρωτοπορία ανήκει στη χοροδία των νέων ανδρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως, που της έχουν δώσει μάλιστα και το όνομα του Αγίου Ιερομάρτυρος, Νεομάρτυρος Λαζάρου, που ήταν Τρυπολιτσώτης και μαρτύρησε για την πίστη και για το γένος. Χωράρχης είναι ο κύριος, ο πρωτοψάλτης του ναού μας, ο κύριος Βασίλης Γιοργαράς, και επίσης η υπεύθυνη της εκδηλώσεως απόψε είναι η κυρία Δροσοπούλου, η Γεωργία, τις οποίους εύχομαι να έχουν επιτυχία και να πάρουν πολλά χειροκροτήματα απόψε και πάντοτε. Τώρα είμαστε όντως εδώ στην κρίσιμη ώρα, αλλά πρέπει να μην βάλουμε κάτω το μυαλό και το κεφάλι, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε με ενθουσιασμό και με συνέπεια, ώστε η ώρα αυτή της κρίσης να φύγει και θα περάσει. Θα περιορίσουμε τις δαπάνες μας, έτσι πρέπει να κάνουμε, θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού, και όταν μετανοήσουμε για τα λάθη μας, για τα πάθη μας, τόσο οι άρχοντες όσο και ο λαός, τότε να ξέρουμε ότι την κρίση θα την ξεπεράσουμε και η χαρά θα έρθει πάλι στον τόπο μας και εμείς θα είμαστε οι χαρούμενοι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που θα σκορπίσουμε την αγάπη μας και τη χαρά μας σε όλο τον κόσμο. Χριστούγεννα, μία λέξη, μία γιορτή φορτωμένη χιλιάδες τίμησες, μία γιορτή γεμάτη ευωδίες, καρύδια και κανέλα, λιβάρια, μα και μελωδίες, τα τριγωνάκια των παιδιών, τα κάλατα, τα κουδουνάκια του θυμιατού, τις ψαλμικές, και όλα αυτά για να πλαισιώσουν την ανίποτη χαρά της πλάσης για τη γέννηση του Σωτήρα, τον ερχομό του βασιλιά της Οικουμένης. Ενός βασιλιά που δεν ζεστάθηκε σε παλάτι αστραφτερό, μα σε μια φάπη ταπεινή. Ένα βασιλιά που ζεστάθηκε από τις ανάζητες των ζώων, των αλόγων πλασμάτων και όχι από την παραλογή των ανθρώπων. Ένα βασιλιά που πρώτα προσκυνήθηκε από βοσκούς και όχι από άρχοντες. Ένα βασιλιά που αντί για στέμμα στα μαλλιά φορούσε λαμπρόφωτο στέφανο. Την ιστορία αυτή θέλουμε απόψε να σας πούμε, μέσα από τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας, μέσα από ύμνους και από κάλαντα, να φτάσουμε και εμείς στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, να προσκυνήσουμε σαν τους μάγους και να προσφέρουμε την καρδιά μας δώρο στον νεογέννητο Χριστό. Ψηλαφάτε, ο άχρονος άρχεται,
ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Εν εκ δύο των εναντίον, σαρκός και πνεύματος, ον το μένε θέωσε, το δε εθεώθη. Ο Χριστός από τον ουρανό, συναντήστε το. Ο Χριστός επάνω στη γη, χαρείτε. Τραγουδίστε για το Κύριο, όλη η γη, και για να ενώσω και να πω και τα δύο μαζί. Να εφρανθούν οι ουρανοί και να αγαλιάσει η γη για τον επουράνιο, έπειτα επίγειο. Και εγώ θα φωνάξω τη σημασία της ημέρας. Ο άσαρκος σαρκώνεται. Ο λόγος γίνεται υλικός. Ο αόρατος οράται. Ο αναφής ψηλαφείται. Ο άχρονος αρχίζει. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα, ο ίδιος και στους αιώνες. Ένα πρόσωπο από δύο αντίθετες φύσεις, σάρκα και πνεύμα, από τις οποίες η μία η Θεία εθέωσε και η άλλη, η ανθρώπινη, εθεώθηκε.